Χρόνια πολλά, φίλες, φίλοι μου. Αρμονία στο σύμπαν σας. Με ευλογία, τύχη, υγεία, προστασία από τους αγγέλους μας. Αν και τα έργα των εν γέα του παραδείσου δεν βλέπω να τους καλούν. Γιατί έχουμε εμβόλια. Και ως φαίνεται τα έχουμε από ανθρωποειδείς σατανάδες που έχουν σαρκωθεί σε ανθρώπους, συνωμοσιολογία και τεινά. Μα όλη η ανθρώπινη ιστορία αυτό είναι. Και γιατί κατατρέχουν το κάθε αθόρνιο ή επίορκη στα πιο πουλημένα κράτη. Λοιπόν, σκέφτηκα και προτείνω, και ίσως και εσείς να το έχετε σκεφτεί, εάν δεν παρουσιαστεί ένας επιστήμον να μου παρασκευάσει, να μου προσφέρει ένα φυτό, το πιο ταπεινό φυτό, να αντιγράψει και να μου το κάνει να φύγεται απευθείας από τη γη, δεν ξέρω μαγικά θα κάνει. Να μην πάρει μίσχο, κλόνο, σπόρο, ρίζα και τεινά. Να το φτιάξει από μόνος του. Πώς τότε να πιστέψω ότι αυτό το εμβόλιο, το mRNA, το οποίο θα έχει και τα σωματωμένα, το αφημί μας και άλλα τεινά, για να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τα προβλήματα που έχουμε υγείας, θα μας σώζουν. Πώς αυτό που γίνεται στο δοκιμαστικό σωλήνα για πρώτη φορά, καθαρή χημεία, πώς στο φυσιολογικό νοσοποιητικό σύστημα, παράδειγμα του κεφάλου μου, δεν θα προκαλέσει πανζουλισμό. Θα επιφέρει φυσιολογική αντίδραση στην ανοσοδιαγέρση αυτή ή τα χείριστα. Και ποιος γνωρίζει του καθενός το όλο παρελθόν ιατρικά, αν πρέπει να εισάγει και αυτό το εμβόλιο. Μακριά λοιπόν από αυτούς που έχουν αλλεργίες, μακριά από τις έγκυες, μακριά από τις υποψήφιες έγκυες, αν σε 2 μήνες φιλοδοξούν να γίνουν, να συλλάβουν και να γίνουν μανούλες, μακριά από τα παιδιά και άλλα τεινά. Οι Φιλιππίνες, θα πείτε, οι Φιλιππίνες αντίδρασαν, το θυμούνται κάποιοι, αντέδρασαν, διότι 20 χρόνια μετά, εμβόλιο κατά Ζίκα και Ιαπωνική εγκεφαλοπάθεια και κίτρινος πυρετός και άλλα τεινά και 7 και 8 ασθένειες ευρίσκονται και στη ζούγκλα του Βιετνάμ που ήμουν πέρυσι και δεν έπαθα τίποτα, δεν είχα χορηγήσει εμβόλια τέτοια στον οργανισμό μου και αφού αυτά τα εμβόλια πέτυχαν μετά 20 χρόνια, προσέξτε το καλά, είχαν την ψυχή, τη δύναμη αυτή, το σθένος αυτό, οι ηθήνοντες τότε των Φιλιππίνων να το παύσουν, να το απαγορεύσουν την κυκλοφορία. Είχαν το σθένος και οι ιατροί της Αμερικής για το εμβόλιο ήταν ένα να γνωματεύσουν, να αντιταχθούν, να δηλώσουν και να διαδηλώσουν πως δεν θα το κάνουν. Σήμερα περιμένουμε μια τέτοια ομάδα και σήμερα περιμένουμε υπέροχους επιστήμονες και όχι πουλημένους για να πουν την αλήθεια. Ο νομπελίστας ο Λουί Μοντενιέ που ανακάλυψε το HIV από τον Απρίλιο είπε ότι οι απλοί νόες εμείς υποψιαζόμασταν ότι πρέπει να διέφυγε, να δραπέτευσε διότι τόσοι κορονοϊοί και είναι η ειδική Χουάν. Ήμουν εκεί το 5, το 6, 12 ημερόνυχτα με 3 αεροπορικές που πήρα, μπήκα στα χουτό μου και Θεός ξέρει πώς βγήκα ολομόναχη. Λοιπόν, γνωρίζω κάτι. Λοιπόν, δεν νιώθουμε καθόλου ελεύθεροι. Από τον τελευταίο βουκόλο μέχρι τον ανώτετο σοφό τάχανου και περιμένουμε κάποιος να αντιδράσει. Επιστήμονες, όπως τότε, το 97, που αντέδρασαν εγκαίρως και αντιστάθηκαν στο να χορηγήσουν στον οργανισμό τους το ΙΤΑ 91
Και έχουμε και νόμο εκεί που δεν έχουν την ασυλία που θέλουν και που πέτυχαν τώρα οι φαρμακοκόλωσοι. Όπως και για τόσα άλλα από το 86. Τα λέω τις τελευταίες μέρες γιατί νιώθω τόσο άσχημα. Η ψυχική πανδημία έχει πλήξει και μένα και νομίζω όλους σας, όσο και να μην θέλετε να το παραδεχτείτε. Λοιπόν, μακριά από ανθρώπους που κάνουν χημειοθεραπεία. Μακριά, είπαμε, από τις έγκυες και υποψήφιες έγκυες. Από μικρά παιδιά, από αλλεργικούς, μακριά. Μακριά από όσους είχαν νοσήματα σοβαρά εγκεφάλου και όσους έχουν και άλλα με το ανοσοποιητικό τους το σύστημα. Μακριά από όσους έχουν πνευμονίες. Μακριά από όσους πλήττονται από καρκίνους. Τότε, ποιοι είναι απομένει να εισάγουν στον οργανισμό τους το καθαρής χημίας, mRNA εμβόλιο. Γιατί 94,5%, 99% το φυσιολογικό νοσοσύστημά μου και η ανοδιέγερσή μου η φυσική είναι ικανή να αντεπεξέλθει. Περισσότερο από αυτό. Επί της 100. Γιατί λοιπόν θα μου απαγορεύσουν να φτάσω στα άμυρά μου στον πλανήτη, περιμένω πώς και πώς για να ταξιδέψω και θα πρέπει να εισάγω αυτό το εμβόλιο, αφού δεν με εφησύχασαν, δεν μου εξήγησαν. Και είμαι και βάσει της συμβάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διεθνούς, είμαι ελεύθερη οποτεδήποτε να αντισταθώ και να πω όχι, δεν το κάνω. Ποιος, μια ομάδα. Περιμένουμε αυτές τις μέρες να ξεκινήσει την αντίδραση. Δεν υπάρχει περίπτωση 20 χρόνια μετά τα κυτρίνου πυρετού, το ξανατόνισα, να πάβουν τις κυκλοφορίες και εμείς χωρίς ασυζητητή να δεχόμαστε εισαγωγή στον οργανισμό μας, να του χορηγήσουμε κάτι που δεν γνωρίζουμε πώς θα δράσει. Ανοσοδιέγερση φυσικού ανοσοσυστήματος εγκεφάλου ή άλλων συστημάτων του οργανισμού μας με αυτό. Χίλια καλά. Εγγραφείτε για να λαμβάνετε πληροφορίες εγκεφάλου.